την πρόθεσή του να απορροφήσει προσωπικό από τη δεξαμενή τη διαθεσιμότητα έκανε γνωστή ο δημοσιοσονή σου ζητώντα άμεση ενίσχυση. Παρά τι αντιδράσει των εργαζομένων στου ΟΤΑ που θεωρούν ότι η κίνηση αυτή παγιώνει το καθεστώ που επιχειρεί να επιβάλλει η Τρόικα. Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιοι άνθρωποι με πράξει έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Άρα, πολύ σύντομα, αν δεν υπάρξει πρόβλεψη ή αναζήτηση θέσεων μπορεί να οδηγηθούν στην ανεργία και στην απόλυση, εμεί έγκαιρα, μέχρι 31-12 του ορίζει ο νόμο, πολύ σύντομα, στείλαμε την πρότασή μα. Την ώρα που τρει από του υπαλλήλου του Δήμου Χερσονήσου εμπίπτουν στι διατάξει τη διαθεσιμότητα, όμω δεν επηρεάζονται προσωρινά από την εφαρμογή του μέτρου, το Δημοτικό Συμβούλιο, με έτοιμά του προ το Υπουργείο Διοικητική Μεταρρύθμιση, ζητά επίγουσα ενίσχυση με προσωπικό. Εμεί ζητούμε και από άλλου Δήμου υπαλλήλου οι οποίοι τέθησαν ή θα τεθούν σε διαθεσιμότητα προκειμένου να απορροφήσουμε αυτούς τους υπαλλήλους γιατί θεωρούμε ότι ο οργανισμός ο δικός μας, ο Δήμος Υσονίζου, με τη δραστηριότητα που έχει αλλά και με τις αρμοδιότητες που καλείται να ασκήσει από πρώτης πρώτου αν δεν υπάρξει κάποια ανάκληση ή αναστολή χρειαζόμαστε αυτό το επιπρόσθετο προσωπικό. Και ενώ το πρώτο ουσιαστικά αίτημα Δήμου για να αντλήσει προσωπικό από τη δεξαμενή τη διαθεσιμότητα έρχεται από την Κρήτη, το Υπουργείο απαντά με νέα κακαμαντάτα για του εργαζόμενου στην αυτοδιοίκηση. Η νέα εγκύκλωση που έφτασε χθε στου Δήμου τη χώρα διευρύνει τα κριτήρια με τα οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι μπαίνουν σε διαθεσιμότητα, ρίχνοντα ακόμη περισσότερου εργαζόμενου στον κεάδα τη εφεδρεία. Δηλαδή, όσοι υπάλληλοι ήταν ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου και έγιναν αορίστου, όσοι δεν προσελήφθησαν με διαγωνισμό ή με δημόσια προκήρυξη, ή όσοι ήρθαν από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στο δημόσιο και αυτοί. Με αυτή την διασταλτική ερμηνεία που δίνει ο Υπουργό μέσα από την πράξη περιεχομένου, εντάσσονται στην κατηγορία τη διαθεσιμότητα στο ζωφερό τοπίο που διαγράφεται για την αυτοδιοίκηση αχτίδα αισιοδοξία, έρχεται να φέρει έκτακτη χρηματοδότηση που εγκρίθηκε χθε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου για του τρει πλέον υπερχρεωμένου Δήμου τη Κρήτη. Του Δήμους Ρεθύμνου, Γόρτινα και Αρχανών Αστερουσίων, που παίρνουν σημαντική ανάσα ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία.